πάμε παρέα να δούμε γρήγορα γρήγορα τα σημερινά θέματα της εκπομπής, ξεκινώντας από ένα ζήτημα που σίγουρα ενδιαφέρει όλους όσους περνάνε με τις ώρες, τις μέρες και τους μήνες, χρόνο στο διαδίκτυο, είτε σερφάροντας, είτε ψάχνοντας να κάνουν διάφορες αγορές, είτε πωλήσεις, με οποιοδήποτε τρόπο, εν πάση περιπτώσει, και να αξιοποιείτε το χρόνο σας μπροστά στον υπολογιστή. Αυτό το θέμα σας ενδιαφέρει γιατί είναι για το καλό σας και για την προστασία σας. Συγγνώμη. Έχουμε λοιπόν τη Βικτώρια Γιώγο κοντά μας, η οποία είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στο εμπορικό και το οικονομικό δίκαιο και σε ζητήματα διαδικτύου ακόμη καλύτερα. Μάλιστα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που με φωνάξατε να τα πούμε μαζί για αυτό το ζήτημα που όντως είναι πολύ σημαντικό και αυξανόμενα σημαντικό, γιατί η χρήση του διαδικτύου είναι πια μέρος της καθημερινότητας για τον καθένα. Δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιος που δεν χρησιμοποιεί πλέον το ίντερνετ. Δεν ξέρω. Σε καμία περίπτωση. Ίσως κάποιοι περασμένης ηλικίας που δεν πρόλαβαν να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν. Αλλά και ακόμη εκείνοι, νομίζω ότι με κάποιο τρόπο μέσω των συγγενών, εγγονών, παιδιών κτλ. Πάλι θα έχουν την ευκαιρία τους. Την έχουν την ευκαιρία τους. Εδώ βλέπουμε πολλές φορές και λογαριασμούς που κάνει ο θείος, η μαμά, ο μπαμπάς και δεν ξέρεις αν θα τον κάνει άντι ή όχι, γιατί είναι λίγο η περίεργη στιγμή που δεν ξέρεις πόσο θες να του αφήσεις πρόσβαση στην ιδιωτική σου ζωή ή όχι. Τέλος πάντων, οι ευκαιρίες για να δώσει κανείς τα προσωπικά του δεδομένα πλέον είναι πάρα πολλές, είτε σε μια οποιαδήποτε συναλλαγή, είτε μέσα από το Facebook, είτε μέσα από το Instagram. Συνεχώς χρησιμοποιείται το ίντερνετ. Να πούμε λίγο τι είναι τα προσωπικά δεδομένα, γιατί είναι μια έννοια αρκετά ευρεία. Είναι οτιδήποτε μπορεί να χαρακτηρίσει, να εξατομικεύσει το άτομο. Είναι ονοματυπώνυμο, η ηλικία, η διεύθυνση, η επαγγελματική του ασχολία, η εκπαίδευσή του, τα φυσικά χαρακτηριστικά. Άρα μιλάμε και για φωτογραφίες οπωσδήποτε. Και υπάρχουν και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία πολύ συχνά επίσης τα βλέπουμε στο Facebook να φαίνονται, όπως οι πολιτικές πεποιθήσεις που μπορεί να έχει κάποιος, οι φιλοσοφικές του, ας πούμε, οι φιλοσοφικοί του προβληματισμοί, οι σεξουαλικές του προτιμήσεις και όλα αυτά έτσι πολύ εύκολα, θα έλεγε κανείς, και χωρίς πολλή σκέψη τα δίνει στο διαδίκτυο και πολλές φορές και σε κόσμο που ενδεχομένως να μην γνωρίζει και πάρα πολύ καλά. Γιατί πολύ εύκολα κάνει κάποιο άντρα. Α πούμε, πάλι θα πάρω το παράδειγμα του Facebook, αλλά είναι το πιο συνηθισμένο νομίζω. Είναι για το φίλο του κάποιου. Να καταλάβουμε. Κοίταξε, τι συμβαίνει τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κοινωνικά δίκτυα, ας πούμε, σου δίνουν και το έναυσμα για να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Δηλαδή, νομίζω ότι σε άλλη περίπτωση δεν πρόκειται να γράψεις ποτέ ότι το πολύ ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο μιας γυναίκας που είναι ηλικία. Ευτυχώς κρύβονται οι... Καμιά φορά κρύβονται αυτά. Αυτά είναι οι ρυθμίσεις που οι γυναίκες συνήθως τις ψάχνουν και τις αλλάζουν. Ναι. Έχει και σταματάει όμως το ψάξιμο, ξέρεις. Αυτό ισχύει. Αλλά αν μπει κανείς στη διαδικασία να ψάξει όλες τις ρυθμίσεις που υπάρχουν στο Facebook, πραγματικά θα εκπλαγεί από το πόσο πολλά στοιχεία παραχωρεί ουσιαστικά στο Facebook. Καταρχήν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπογράφοντας, δηλαδή μπαίνοντας στο Facebook, λες ότι μπορεί το Facebook να τα χρησιμοποιήσει χωρίς να σε αποζημιώσει. Αν ανεβάσει δηλαδή μια φωτογραφία, ανήκει στο Facebook αυτόματα. Οτιδήποτε ποστάρει στο Facebook, αυτόματα ανήκει στο Facebook. Και το Facebook αλλάζει συνεχώς τις ρυθμίσεις του, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να παρακολουθήσεις τι ισχύει τελικά με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία ανεβάζεις και τι όχι. Χαζό τον έχεις τον Ζούκενμπεργκ. Χαζός δεν είναι σίγουρα. Μήπως οι δικηγόροι του έχεις την εντύπωση ότι δεν εργάζονται το πρωί μέχρι το βράδυ για να βρούνε εκείνες τις κλίδες ασφαλείας που θα μας βάλουν στο χέρι όλους εμάς, σε όλο τον κόσμο. Μα ουσιαστικά ούτως ή άλλως αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι πατώντας ένα κλικ, εσύ αποδέχεσαι τους όρους, κανένας ποτέ δεν μπαίνει στον κόπο να τους διαβάσει. Εγώ η αλήθεια είναι ότι μπήκα λίγο στην διαδικασία να δω τι γίνεται με όλη αυτή την υπόθεση και βρήκα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όπως ας πούμε ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα αναντίωσης. Δεν ξέρω αν θυμάσαι πριν από 1,5 μήνα περίπου που ανέβαζαν κάποιοι ένα στάτους που έλεγε ότι εναντιώνομαι στο Facebook και του δηλώνω ότι τα προσωπικά μου στοιχεία δεν ανήκουν. Αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Θα πρέπει να παρακολουθείς τις πολιτικές ανακοινώσεων και αλλαγές σε μια συγκεκριμένη σελίδα του Facebook, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών να ενημερώσεις για την εναντίωσή σου. Σε περίπτωση που συγκεντρωθούν συγκεκριμένα ποσοστά, θα μπει το Facebook σε διαδικασία να το συζητήσει. Οπότε δεν είναι τόσο απλά όσο νομίζουμε. Και το ζήτημα είναι ότι μάλλον εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει τελικά να θωρακίσουμε τον εαυτό μας και να προφυλάξουμε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Νομίζω ότι αν δεν παίζονται μεγάλα συμφέροντα, όπως ας πούμε να είσαι πολύ γνωστός και κάποιος να χρησιμοποιήσει μια φωτογραφία σου για να κάνει διαφήμιση ένα προϊόν και εσύ να μην πληρωθείς για τα δικαιώματα, δεν πιστεύω ότι εμείς οι υπόλοιποι κοινοί θνητοί έχουμε κάποιο λόγο να το φοβόμαστε αυτό. Γιατί αν αρχίσουμε να φοβόμαστε τα πάντα, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα.
Πώς μπορεί, ας πούμε, να μας βάλει τριπλό ποδίο το Facebook? Είναι καλό το παράδειγμα. Η ζωή μας οδηγεί στη ζήτηση. Παρόλα αυτά, για σκέψου λίγο, ας πούμε, ότι εσύ ήδη έχεις δώσει αρκετά στοιχεία ή οποιοδήποτε εσύ. Δηλαδή, κάνεις ενδεχομένως tag για το που βρίσκεσαι ή που βγαίνεις. Έρχεται ψυχάκια, σε βρίσκει και την ώρα. Πέρα από αυτό, πέρα από μια καινούργια υπηρεσία που το Instagram έχει συνδεθεί με το Google Maps και αυτή τη στιγμή μπορεί. Το Google Maps έχουν γυρίσει, ας πούμε, και έχουν τραβήξει όλες τις πόλεις, οπότε μπορεί η φωτογραφία με βάση το που τραβήχτηκε να γίνεται κατευθείαν σύνδεση στον χάρτη και να φαίνεται ότι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή είσαι στο συγκεκριμένο κτίριο. Σκέψου λίγο πόσο τρομακτικό μπορεί να είναι αυτό. Είναι τρομακτικό, αλλά από την άλλη είναι και με κάποιο τρόπο διασφαλίζει και το γεγονός ότι θα σε βρουν ό,τι και αν συμβεί. Δεν ξέρεις πόσο όμως. Πώς θα σε βρουν, αν θα σε βρουν, εννοείς μέσα σε μια σακούλα σκουπιδιών, κομμάτια. Εντάξει, αυτό δεν θέλω να τον τραβήξω τόσο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα η πραγματικότητα ξεπερνάει τη δική μας τη φαντασία. Δηλαδή, ό,τι συζήτηση και να κάνουμε εμείς τώρα. Η φωτογραφία tag δίπλα σε χαντάκι, να ξέρετε ότι σίγουρα δεν είναι καλά τα πράγματα. Ανησυχήστε, θα πρέπει και η αστυνομία να κάνει ένα subscribe σε αυτές τις περιπτώσεις για να παρακολουθεί λίγο τι γίνεται. Πιστεύεις ότι δεν κάνει. Κάνει, μα το έχουν. Μα η CIA έχει πει ήδη ότι το χρησιμοποιεί το Facebook για να παρακολουθεί κόσμο. Δηλαδή είναι επίσημες δηλώσεις αυτές. Αλλά σκέψου ότι τα προσωπικά σου στοιχεία, ας πούμε, χρησιμοποιούνται για να γίνεται στοχευμένη διαφήμιση, για παράδειγμα. Τύπου. Τύπου ανάλογα με τα like που έχεις κάνει ή με τα μαγαζιά στα οποία εσύ κινείσαι. Ναι. Οι διαφημίσεις οι οποίες βλέπεις είναι εντελώς στοχευμένες με βάση το που μένεις, το ηλικιακό σου group. Έχει τύχει δηλαδή περίπτωση να σταλεί στο εξωτερικό αυτό. Διαφήμιση σε κοπέλια που να της λέει συγχαρητήρια, είστε έγκυος για το τάδε, ας πούμε, πράγμα, εμπιστευτείτε την εταιρεία μας, χωρίς ήδη ακόμη να έχει κάνει τεστ εγκυμοσύνης. Αλλά όντως ήταν έγκυος. Ήταν όντως έγκυος, γιατί τώρα τι γίνεται, ας πούμε, πέρα από το Facebook υπάρχει και το Google, για παράδειγμα, το οποίο από τον Μάρτιο 2012 ενοποίησε όλες τις πλατφόρμες, όπου Google μιλάμε για Gmail, μιλάμε για το Google που είναι νούμερο ένα μηχανή αναζήτησης. YouTube. Μιλάμε για το YouTube και όλες αυτές οι αναζητήσεις είναι συνδεδεμένες, οπότε δημιουργείται ένα ολόκληρο προφίλ του τι μουσική ακούς, του τι ψάχνεις, ας πούμε, αν ψάχνεις για πτυχίο ή αν ψάχνεις για εργασία ή για το οτιδήποτε. Και η διαφήμισή σου που έρχεται σε εσένα τελικά, ναι, με τα δεδομένα σου, τα οποία εντάξει δεν φαίνεται ότι είσαι η Χριστίνα Κανατάκη, αλλά είσαι ο χρήστης Χ, που πωλείται σαν πακέτο μια διαφήμιση για εσένα. Και βγαίνουν, ας πούμε, έτσι κέρδη. Οι διαφημίσεις είναι στοχευμένες. Είστε συγκεκριμένη κοπέλα, για παράδειγμα, ήρθε μια διαφήμιση η οποία έλεγε συγχαρητήρια για το μωρό το οποίο περιμένατε σε 9 μήνες και το άνοιξαν οι γονείς της. Oh. Φαντάσου λίγο τώρα, ας πούμε, αυτές τις ιστορίες οικογενειακής τρέλας σε ένα επόμενο επίπεδο πλέον. Που... Φαντάζομαι παπά με καραμπίνα καταρχήν. Ειδικά στην Αμερική που υπάρχει και οπλοχρησία σίγουρα. Αλλά θέλω να πω ότι κάποιος μπορεί να μην τους ενοχλεί, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο πολύ συνέστηση του πόσο πολύ εκθέτουμε τελικά τον εαυτό μας, κάνοντας χρήση όλων αυτών των μέσων. Όχι μόνο του Facebook, ένα πιο απλό παράδειγμα είναι το Google, για παράδειγμα. Δηλαδή, αν έχεις Gmail και χρησιμοποιείς και YouTube και κάνεις και αναζήτηση στο Google, κατευθείαν όλα σου τα στοιχεία είναι ενοποιημένα. Μια απλή συμβουλή γι' αυτό, ας πούμε, είναι να χρησιμοποιείς διαφορετικό λογαριασμό mail και διαφορετική πλατφόρμα αναζήτησης, ούτως ώστε να μην κάνουν ταυτόχρονα αναζητήσεις. Να μπαίνεις, ας πούμε, μέσω του... Να ψάχνεις, ας πούμε, από το Google, για παράδειγμα, αλλά να έχεις λογαριασμό στο Yahoo ή στο Hotmail. Ούτως ώστε να μην μπορεί να συνδέσει το Google τα στοιχεία σου ή την αλληλογραφία σου. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε μέσα σε μια γυάλα όλοι μας και διάφοροι τύποι με μεγεθυντικούς φακούς απ' έξω από τη γυάλα μας κοιτάνε και προσπαθούν να προβλέψουν την επόμενη κίνησή μας ή να βρούνε τον τέλειο τρόπο για να μας παγιδεύσουν προς μια κατεύθυνση. Όχι να μας παγιδεύσουν, δεν είναι μόνο κακό πράγμα. Να σε παγιδεύσουν ή να σε καθοδηγήσουν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι. Θα μπορούσε δηλαδή δυνητικά η πλατφόρμα, ας πούμε, για το marketing και για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Το marketing νομίζω ότι είναι η πιο ανώδυνη, εν πάση περιπτώσει, από όλες τις περιπτώσεις που μπορούμε να σκεφτούμε. Να γίνει χρήση μέσα από στοιχεία που εσύ πάρα πολύ οικειοθελώς δίνεις, χωρίς να το σκεφτείς. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα όμως όλη αυτή η ιστορία, ρε παιδί μου, για να σκεφτείς μόνο τις ανησυχίες που μπορεί να σου προκαλέσει. Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, τίποτα δεν έχει μόνο αρνητικές προεκτάσεις. Απλά σκέψω, ας πούμε, ότι τέλος πάντων είναι ενήλικες, υπάρχουν και παιδιά 13 χρονών, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούν Facebook. Πόσες ιστορίες έχεις ακούσει με ανήλικους επίσης? Τώρα στον δρόμο που ερχόμουν, διασταυρώθηκα με μια μαμά και ένα αγοράκι. Το αγοράκι δεν πρέπει να ήταν πάνω από 10 χρονών. Ναι. Και του έλεγε εκείνη την ώρα η μαμά του: και γιατί πρέπει 5 ώρα ακριβώς να μπει στο Facebook? Σκέψτε το Facebook το ίδιο στον κανονισμό που έχει. Να δεις. Αποτρέπει ανηλίκους κάτω των 13 να κάνουν λογαριασμό. Δηλαδή, βασικά στην ουσία ρητά το απαγορεύει.
Αλλά δεν είναι ότι μπορεί να το ελέγξει. Δηλαδή, πολύ άνετα, εγώ μπορώ να δώσω μια ψεύτικη ημερομηνία γέννησης. Μα... Το Facebook σου λέει να μην το κάνεις, άμα είσαι κάτω από 13. Μα γι' αυτό δεν γίνεται χαμός και με όλες αυτές τις φόβους ότι μπορεί να υπάρχουν καλωστημένα κυκλώματα παιδεραστίας μέσα στο Facebook, που σίγουρα με κάποιο τρόπο, όπως είναι αντιπροσωπευτικό του τι συμβαίνει στην κοινωνία, σίγουρα ένα κομμάτι που ποτέ ελπίζω να μην πέσουμε πάνω τους, να πέσουμε για να τους εξολοθρεύσουμε, είναι εκεί μέσα. Δηλαδή, σκέψτε τώρα τα παιδάκια, τα πιτσιρίκια που δεν ξέρουμε ποιον μιλάνε. Εδώ μεγάλος είσαι και πέφτει στη λούμπα. Πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Ακριβώς επειδή φαίνεται τόσο φιλικό. Σκέψου πόσα. Δηλαδή είναι δισεκατομμύρια πλέον οι χρήστες του Facebook. Και δεν ξέρεις και από πού σε καλεί ο άλλος. Και από πού δεν ξέρεις. Αλλά η ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται έχει να κάνει και λίγο με το ότι ενώ πούμε, το Facebook έχει ειδική σελίδα που σε ενημερώνει, για παράδειγμα, για εξτρά, ας πούμε, ρυθμίσεις ασφαλείας κτλ. Μόνο 6,5 εκατομμύρια χρήστες έχουν κάνει like σε αυτή τη σελίδα του Facebook για να ενημερώνονται για τις επιπρόσθετες διαδικασίες ασφαλείας που μπορούν να ακολουθήσουν. Και δεν ανήκουμε στα 6,5 εκατομμύρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι από σήμερα εγκαινιάζουμε μια στήλη που θα κάνουμε παρέα σχετικά με διάφορα δικαιώματα σε διάφορα φάσματα της ζωής μας και διάφορους τομείς. Από τα δικαιώματά μας στο διαδίκτυο μέχρι τα δικαιώματά μας ως επιβάτες, ως γονείς, ως καταναλωτές, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βικτώρια. Και εγώ. Και να πω ακόμα ότι για όποιον ενδιαφέρεται να ενημερωθεί παραπάνω, με μια απλή αναζήτηση στο Facebook, στο διαδίκτυο, συγγνώμη, μπορεί να βρει και τρόπους που μπορεί να αυξήσει την προστασία του. Ένα πολύ ενδιαφέρον είναι και κάποιες οδηγίες που έχουν δώσει για τους Αμερικάνους πεζοναύτες και το τι πρέπει να κάνουν. Είναι 10 εντολές. Τις έχω και όλες σε καρτέλα. Κάποια στιγμή σας τις έχω στείλει, μπορείτε να τις παίξετε. Είναι 10 εντολές για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Και υπάρχει και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που δίνει διάφορα πολύ χρήσιμα link και για παιδιά και για γονείς, προκειμένου να προστατευτούν παραπάνω όταν κάνουν χρήση του ίντερνετ. Κάποιος πρέπει να μας τα λέει απλά και να μας θυμίζει αυτό το θέμα μας.